μεσημέρι, κύριε Καραθασόπουλε. Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές μας. Δεν το είδα πουθενά. Δηλαδή μία πρόταση για τα λαϊκά στρώματα δεν έπαιξε πουθενά. Αυτό δείχνει και το πόσο, με πόσο ευαισθησία στέκονται στα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα. Αυτή η πρόταση, όπως και εσείς αναφέρατε στον πρόλογό σας, δεν είναι η πρώτη φορά που κατατέθεται. Έχει κατατεθεί τόσο στην κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ, όσο και στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την προηγούμενη, αλλά και στη σημερινή. Και βεβαίως ένα αρχικό σχήμα, γιατί ξέρετε, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο περισσότερο επεξεργαζόμαστε τα ζητήματα. Είχε κατατεθεί και στην κυβέρνηση Σαμαρά, στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασό. Και καλά κάνετε και λέτε, για να τους εκθέσετε κιόλας, γιατί δεν την υιοθετούν. Δηλαδή, δεν μπορεί να λένε από τη μια, εμείς αυτό, το καλάθι, το ένα, το άλλο, το market pass και από εκεί και πέρα και στηρίζουμε τη λαϊκή οικογένεια, και από την άλλη, όταν είναι να στηρίξουν πραγματικά την λαϊκή οικογένεια, δεν ξέρουν τίποτε. Και αυτό γιατί το κάνουμε, γιατί ακριβώς η υπερχρέωση των λαϊκών οικοκυριών είναι τεράστια. Και όσο πάει και μεγαλώνουν τα χρέη αυτά. Και είναι χρέη τόσο προς τις τράπεζες βεβαίως, που είναι ένας βασικός παράγοντας, όσο και προς τα νεφορεία, λόγω της υπερφορολόγησης, στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τους δήμους. Και αυτό γιατί όλοι αυτοί, δυνητικά, μπορούν να βγάλουν σε πληστηριασμό περιουσιακά στοιχεία για χρέη που υπάρχουν. Αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, και εκεί υπήρχε και με το Δήμαρχο Πατρέων μια ιστορία με 500 ευρώ με χρέος 500 ευρώ μπορούσαν να βγάλουν το σπίτι στον πληστηριασμό, και είχε πει τότε ο Πελετίδης ότι εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα, και του έβαλαν και του έκαναν και παρατήρηση από την κυβέρνηση, αν τα θυμάμαι σωστά. Δηλαδή είναι τέτοιο το χάλι μας ότι με 500 ευρώ μπορεί ο άλλος να χάσει το σπίτι του. Μπορεί να χάσει περιουσιακό του στοιχείο, δεν ξέρω αν θα είναι ολόκληρο το σπίτι, ή όποιο περιουσιακό στοιχείο τέλος πάντων έχει. Που μπορεί να είναι και το σπίτι σε τελική ανάλυση, αν έχει άλλο περιουσιακό στοιχείο, για το χρέος που έχει. Και από αυτή την άποψη, για παράδειγμα, τότε ο Πελετίδης και η Δημοτική Αρχή στην Πάτρα, τι είχαν βάλει? Είχαν βάλει με απόφαση κατά συντριπτική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και για νοικοκυριά τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να αποπληρώσουν, να διαγράφονται χρέη έως 500 ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι μια απόφαση, είναι μια στάση. Βεβαίως αυτή η απόφαση δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Άρα, αφού το έκανε ο Πελετίδης. Που δεν το εγκρίνεται από τη στιγμή που δεν εγκρίνεται από την κυβέρνηση. Ναι, αλλά αφού το έκανε ο Πελετίδης στην Πάτρα και έχει ανοίξει το δρόμο, μπορούν και άλλοι δήμαρχοι. Για να μην κρύβουμε και τις αυτοδιοικητικές δυνατότητες. Μπορούν και άλλοι δήμαρχοι να το απαιτήσουν. Ναι. Γιατί βεβαίως για να υλοποιηθεί αυτό χρειάζεται όμως διαφορετικά. Ναι, γιατί έρχονται και εκλογές, να τα λέμε και τα της αυτοδιοίκησης. Γιατί τα ποσά που θα διαγράφονται με τέτοιο τρόπο, το γενικό λογιστήριο του κράτους τα επιδικάζει σε αυτούς που τα διαγράφουν. Ναι. Άρα δηλαδή όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί και το οποίο βεβαίως ευθύνεται για την υπερχρέωση του λαού μας, που ήταν και οι πολιτικές οι οποίες ακολουθήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια με τη μείωση του λαϊκού εισοδήματος, με τις φοροεπιδρομές που είχαμε, τις αλλεπάλληλες, οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Και αυτά ήταν μέτρα όχι μόνο έκτακτα για την περίοδο της κρίσης, αλλά μέτρα τα οποία συνεχίζονται και τώρα και στην περίοδο της ανάπτυξης, για να διασφαλίσουν την ανάπτυξη και τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η πρότασή μας περιλαμβάνει και τους τέσσερις αυτούς παράγοντες υπερχρέωσης των λαϊκών οικοκυριών, που προτείνουμε συγκεκριμένα πράγματα για τον καθένα. Για πείτε τα λίγο, για πείτε τα, να ξέρει και ο κόσμος. Για παράδειγμα, για την εφορία τι λέμε? Μιλάμε για χρέη ως 20.000 ευρώ, μαζί με τους στόχους και τις προσαυξήσεις. Που σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται περίπου το 90% των οφειλετών στην εφορία, και το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος δεν υπερβαίνει το 2% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Δηλαδή μιλάμε για ένα τεράστιο κομμάτι, περίπου 3,5 εκατομμύρια ΦΠΑ αν δεν κάνω λάθος, που χρωστάνε ως αυτά τα ποσά, και τα οποία βεβαίως με τη ρύθμιση την οποία προτείνουμε, δηλαδή να διαγραφούν οι τόκικοι προσαυξήσεις και να μειωθεί κατά 30% το αρχικό χρέος, θα διευκολύνει έναν κόσμο να μπορέσει να αποπληρώσει αυτό το πράγμα και να απεγκλωβιστεί και η εφορία από τα μικροποσά τα οποία χρωστάνε, γιατί δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Όχι γιατί με αυτόν τον τρόπο κάναν αποταμίευση. Και δεν είναι εδώ και κανένα κονδύλι για το δημόσιο αυτό. Για την Ουκρανία έχουμε λεφτά, για τους δανειολήπτες δεν έχουμε.
Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά το λέτε και το τονίζετε αυτό και με το παράδειγμα της Ουκρανίας. Αντίστοιχη λογική υπάρχει και για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία των αυταπασχολούμενων, ναι, των επαγγελματίων και των εμπόρων, καθώς και των βιοπαλλεστών αγροτοκτηνοτρόφων. Μία αντίστοιχη αναφορά, και εκεί μιλάμε για τη συντριπτική πλειοψηφία, ως 20.000 χρέη μαζί με τις προσαυξήσεις, τα οποία μπορούν να έχουν μια αντίστοιχη ρύθμιση και αντιμετώπιση. Για τους Δήμους είναι αυτό το οποίο βάλατε ως 500 ευρώ, ναι, να δίνει τη δυνατότητα με απόφαση της συντριπτικής πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου να διαγράφεται μέρος ή και το σύνολο των χρεών αυτών. Για οικογένειες συγκεκριμένες με εισοδήματα έως 12.000 ευρώ. Ναι. Μιλάμε για πολύ για φτωχά λαϊκά στρώματα. Ναι. Και τέλος σχετίζονται με τα δάνεια. Ναι. Δάνεια πάσης φύσεως. Ναι. Δηλαδή τι εννοούμε πάσης φύσεως? Εννοούμε το στεγαστικό δάνειο. Ναι. Ανεξάρτητα νομίσματος το οποίο χορηγήθηκε. Ναι. Άρα εδώ συμπεριλαμβάνουμε, ναι, και γιατί το είναι και η πληγή εκείνη. Ναι, ναι. Ακριβώς. Και καταναλωτικά δάνεια, αλλά και από πιστωτικές κάρτες, καθώς επίσης και τα δάνεια που έχουν δοθεί σε επαγγελματίες, ναι, εμπόρους αυτοαπασχολούμενους, κτηνοτρόφους, αγρότες και ψαράδες βιοπαλλαστές. Όπου εκεί πέρα υπάρχουν μια σειρά ρυθμίσεις με το κούρεμα των τόκων, των προσαυξήσεων και όλα όσα έχουν κεφαλαιοποιηθεί, ναι, και από το αρχικό ποσό να υπάρχει μια συγκεκριμένη διαγραφή και τα υπόλοιπα με βάση την οικονομική κατάσταση του καθενός να μπορούν να διακανονίζονται. Αυτό λοιπόν είναι το... Άρα λοιπόν εμείς τι λέμε επί της ουσίας, ότι για να ανακουφιστεί ο λαός πρέπει να πληρώσει και το κράτος, το οποίο του επέβαλε μια πολιτική αντιλαϊκή τόσο όσον αφορά τη φορολογία όσο και το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς επίσης και οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών, μια και οι τράπεζές τους έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με χρήματα τα οποία τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Και χωρίς να έχει ευθύνη ο ελληνικός λαός για ό,τι έγινε στο παρελθόν και φτάσαμε εδώ. Γιατί βεβαίως, γιατί όταν άλλος... Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε και εμείς ευθύνη. Όταν ο άλλος λοιπόν έπαιρνε ένα στεγαστικό δάνειο με τα εισοδήματα που είχε στις αρχές του 2000 και σήμερα αυτά τα εισοδήματα έχουν μειωθεί κατά 30 και 35%. Καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορεί να αποπληρώσει αυτό το δάνειο με τις δόσεις που διαμορφώνονται. Ούτε βεβαίως λύση είναι να βάλουν δόσεις πάνω στις δόσεις, να παραταθεί η περίοδος αποπληρωμής, οπότε με τους τόκους, είτε αφορά χρέη προς τις τράπεζες, είτε ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς τις τράπεζες, να πληρώνουν πολλαπλάσια το αρχικό ποσό για το οποίο πήραν δάνειο, χρωστούν στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Και αντί να αφήσουν στο παιδί αυτό καθαρό το σπίτι, να πληρώνει και το παιδί. Έτσι, ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε. Αυτά πρέπει να τα αναδεικνύουμε για να εκθέτουμε και τους κυβερνώντες, έτσι. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση που είχαμε και ότι αναδείξατε το συγκεκριμένο ζήτημα ως ένα από τα σημαντικά ζητήματα και πρωτοβουλίες. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Που αυτές οι πρωτοβουλίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, ανεξάρτητα τη στάση του οποιαδήποτε κυβέρνηση. Εμάς είναι αυτοί οι στόχοι πάλι. Βάζουμε για συζήτηση μέσα στο λαό και στον κόσμο και ως μέσο διεκδίκηση των κινητοποιήσεων, των λαϊκών κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλό μεσημέρι. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.